σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον προπονητή του μπάσκετ των ομάδων Ανταγόρας Γυναικών, Ηρακλής 2000 και Εθνικής Κορασίδων, Γιάννη Παπούλη, με τον Στέργο Χατζηστέργο, μπορεί κανείς να διακρίνει τις δυσκολίες που συνοδεύουν τις προσπάθειες των ομάδων για την ανάδειξη του αθλήματος στην περιοχή. Το οικονομικό καταρχήν και το γεγονός αφετέρου ότι δεν έχουν συσταθεί πολλές ομάδες γυναικών στο μπάσκετ είναι οι βασικοί παράγοντες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κύριος Παπούλης, που δεν μπορεί να διοργανωθεί ένα πιο δυναμικό πρωτάθλημα στην περιοχή, παρά το γεγονός ότι οι αθλήτριες είναι υψηλού επίπεδου και με προοπτικές. Η γυναική ομάδα του Ανταγόρα, όπως ξέρουν οι περισσότεροι, δημιουργήθηκε φέτος μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ουσιαστικά είναι όλο το τμήμα το γυναικείο, το περσινό του Ιπποκράτη, το οποίο μεταφέρθηκε σε έναν άλλον σύλλογο και προσπαθεί να κάνει ένα καινούργιο εγχείρημα, τέλος πάντων, να προωρέσει πάλι από τα τοπικά πρωταθλήματα να ξανανεύει σε εθνικές κατηγορίες. Ο βασικός κορμός έμεινε ίδιος, συν κάποιες μεταγραφές τις οποίες κάναμε, 2-3 παίκτες οι οποίες πραγματικά βοηθάνε πάρα πολύ και ανεβάζουν και το επίπεδο της ομάδος. Το πρωτάθλημα, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ περίεργο, γιατί παίζουμε ουσιαστικά ένα παιχνίδι το μήνα και λίγο είναι κουραστικό και βαρετό να κάνεις συνεχώς προπονήσεις και να μην παίζεις. Άλλες ομάδες γυναικείες δεν υπάρχουν στο νησί για να κάνουμε φιλικά παιχνίδια. Ευτυχώς παίζουμε κάποια φιλικά με κάποια ομάδα του εργασιακού, τους οποίους και ευχαριστούμε γιατί μας βοηθάνε κάθε εβδομάδα. Και ο σκοπός μας είναι πλέον να τελειώσουμε το παιχνίδι της Κυριακής που παίζουμε με τον Ιπποκράτη, όπου τελειώνει και η κανονική διάρκεια και μετά ξεκινάει να πάμε στο Final Four, στο οποίο θέλουμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα δωδεκανήσου. Θέλουμε να πάμε βήμα-βήμα. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι μέσα Απριλίου θα έχει τελειώσει το Final Four και τα μπαράζ για άνοδο είναι τον Ιούνιο. Και θέλουμε να δουλέψουμε πλέον εκεί, από εκεί και πέρα, βέβαια να πάρουμε και το πρωτάθλημα, έτσι. Και να δουλέψουμε από εκεί και πέρα, αν μπορούμε, για την άνοδο και να δούμε και τους αντιπάλους μας και τι μπορούμε να κάνουμε εκεί. Κύριε Παπούλη, δεδομένη εμπειρία σας και είστε ένας προπονητής γεννημένος πρωταθλητής. Ονειρεύεστε και ελπίζετε ότι κάποια στιγμή το γυναικείο μπάσκετ θα ξαναβρεθεί στις υψηλές κατηγορίες εκεί που του αρμόζει? Αυτό δεν είναι εύκολο. Εντάξει, βρισκόταν στις μεγάλες κατηγορίες, έκανε αυτή την προσπάθεια που μπορούσε να κάνει για τα 3 χρόνια στα οποία ήταν στην Α1. Θεωρώ ότι ήταν άκρως επιτυχημένη η περίοδος εκείνη. Θεωρώ ότι σαν ομάδα γράψανε με λαμπρά χρώματα, με λαμπρά γράμματα, τέλος πάντων, την περίοδο εκείνη για το μπάσκετ του νησιού. Το γήπεδο ήταν γεμάτο πάντα. Βέβαια, κάπου έγινε ένας κύκλος, κάπου τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα περιμέναμε. Η ομάδα αναγκάστηκε να πέσει στο τοπικό και τώρα ξεκινάει ένα καινούργιο εγχείρημα. Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για να ξανανεύει μια ομάδα στην Α1 θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, θέλει μια πάρα πολύ καλή οργάνωση και στα τμήματα υποδομής αλλά και στο μεγάλο τμήμα και θέλει και ανθρώπους που να έχουν την όρεξη και την διάθεση να προσφέρουν οργανωτικά περισσότερο αλλά και οικονομικά, γιατί πλέον το κομμάτι το οικονομικό στις ομάδες είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι, το οποίο δυστυχώς αντιμετωπίζουν πρόβλημα οι περισσότεροι σύλλογοι ανά την Ελλάδα, και αν δεν βρεθεί μια λύση θεωρώ ότι σιγά σιγά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιβιώσουν κάποιες ομάδες. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, αλλά κάθε ομάδα πρέπει να πηγαίνει βήμα-βήμα και το πρώτο βήμα που έχει να κάνει η ομάδα του Ανταγόρα είναι να πάρει το πρωτάθλημα. Μπορείτε και συνδυάζετε άψοχα και την παρουσία σας στον πάγκο του Ηρακλή 2000. Θα ήθελα να μας πείτε και για τον Ηρακλή 2000. Ναι. Ο Ηρακλής 2000 είναι μια ομάδα στην οποία δουλεύω πάρα πολλά χρόνια. Είναι μια ομάδα η οποία έχει δημιουργηθεί το 2000, όπως λέει και ο τίτλος. Προήρθε από τη συγχώνευση της ομάδας του ΑΣ Κάρδαμος με την ομάδα του Αντίμαχου. Και σαν πρώτος προπονητής ήμουν εγώ σε αυτή την ομάδα. Εκτός από ένα διάλειμμα 2 ετών, συνεχίζω να είμαι όλα αυτά τα χρόνια προπονητής της ομάδας του Ηρακλή 2000. Η ομάδα του Ηρακλή 2000 τα τελευταία 2 χρόνια έχει βάλει πάρα πολύ γερές βάσεις, ώστε να δημιουργήσει ξανά κάτι καινούργιο, κάτι ωραίο στο χωριό της Καρδάμενης και της Αντιμάχιας. Έχει φτιαχτεί το γήπεδο, έχουν έρθει νέα παιδιά στην διοίκηση, τα οποία έχουν όρεξη να κυνηγήσουν να βοηθήσουν τα τμήματα υποδομής περισσότερο, γιατί ο σκοπός της ομάδας και ο σκοπός λειτουργίας του Ηρακλή 2000 είναι να παράγει. Είναι τα τμήματα υποδομής, είναι το να τροφοδοτεί από την πυραμίδα την ανδρική ομάδα,
Και επειδή υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κενό διάσημα στο οποίο δεν υπήρχαν συμμετοχές στα τμήματα υποδομής, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε καταφέρει πλέον μαζί με τα παιδιά της διοίκησης και τον προπονητή, τον Αποστόλη τον Γιασεμή, ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, να μαζευτούν γύρω στα 120 παιδιά μόνο στα τμήματα υποδομής, το οποίο σιγά σιγά θα αρχίσει να αποδίδει και θα αρχίσει να αποδίδει καρπούς τα επόμενα χρόνια, βλέποντας και, και τις επιδόσεις του στον χώρο του μπάσκετ, αλλά και σιγά σιγά το πώς θα μπορέσουν να στελεχώσουν τα μεγαλύτερα τμήματα που είναι τα αγωνιστικά μας. Με την εμπειρία σας ως και προπονητή σε εθνική ομάδα, διαβλέπετε ότι υπάρχουν τα ταλέντα αυτά και στα αγόρια και στα κορίτσια, τα οποία θα φτάσουν σε μεγαλύτερες κατηγορίες, ίσως και σε εθνική ομάδα, όπως η Ανθή Χατζιακουμή που έχει περάσει σίγουρα από τα έμπειρα χέρια σας? Λοιπόν, θα με επιτρέψετε πρώτα να πω και για την ανδρική ομάδα του Ηρακλείου 2000, η οποία κάνει μια πολύ και μεγάλη προσπάθεια φέτος. Έχει ανανεώσει το υλικό της και προσπαθεί να περάσει στο Final Four. Γενικά, σαν πορεία, εκτός από ένα άτυχο αποτέλεσμα, ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να γίνει, είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Ξεκινάνε τα play-off μας το Σάββατο με τον Έολο και θέλουμε να πιστεύουμε να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό, ώστε να κερδίσουμε αυτά τα παιχνίδια και να περάσουμε στον τελικό με όποια ομάδα είναι στον τελικό και με το καλό να πάμε στο Final Four. Αυτό που θέλουμε είναι το καλύτερο δυνατό για την ανδρική ομάδα και βλέποντας παιχνίδι-παιχνίδι προχωράμε και κάνουμε. Τώρα, όσον αφορά για τα ταλέντα, σκο, οικός παράγει ταλέντα. Είναι αποδεδειγμένο το ότι τα τελευταία, τέλος πάντων, 15 χρόνια οικός έχει τροφοδοτήσει τις εθνικές ομάδες με 7 ή 8 παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, δεν μπορώ να μετρήσω αυτή τη στιγμή, τα τμήματα εθνικής ομάδας. Έτσι, αν αναλογιστούμε ότι η Ρόδος έχει βάλει μόνο 2 παιδιά τα τελευταία χρόνια, που έχει μια πολύ μεγαλύτερη πίτα σε παιδιά και σε πολύ περισσότερο κόσμο που ασχολείται, η Ελλάδα, η οικός παράγει ταλέντα. Είναι σίγουρο ότι τα επόμενα χρόνια θα βγουν και άλλα ταλέντα στην ΚΟ. Ο τρόπος δουλειάς των προπονητών της ΚΟ είναι αυτός ο οποίος θεωρώ ότι αποδίδει, γιατί υπάρχουν συνάδελφοι προπονητές οι οποίοι δουλεύουν με τα παιδιά στα βασικά τους και από εκεί και πέρα τους ενδιαφέρει περισσότερο το να βγάλουν κάποιον παίχτη παρά να πάρουν το αποτέλεσμα. Τουλάχιστον εμένα η δική μου φιλοσοφία είναι αυτή, δηλαδή αν δω ένα παιδί που έχει ταλέντο και πρέπει να βγει από την ομάδα, κάπου θα θυσιάσω και το αποτέλεσμα, γιατί αυτό το παιδί θα πρέπει να παίξει μπάσκετ. Και υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι προπονητές που κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους σε αυτόν τον τομέα και πραγματικά η ΕΚΟΣ έχει να δείξει πολύ μεγάλο έργο όσον αφορά τα παιδιά τα οποία στελεχώνουν τις εθνικές ομάδες, αλλά όχι και μόνο, και όχι μόνο τις εθνικές ομάδες. Υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν παίξει εθνικές ομάδες, αλλά παίζουν σε μεγάλες κατηγορίες. Έτσι, Α2, Β εθνική κτλ. Τα οποία δεν έχουν παίξει καν στην εθνική ομάδα. Εσείς ως βοηθός προπονητή στην εθνική ομάδα, πώς διαβλέπετε το μέλλον της ελληνικής καλαθοσφαίρισης στις γυναίκες, μια και είστε στην εθνική ομάδα Κορασίδα? Λοιπόν, στις γυναίκες υπάρχει μια περίοδο κάμψης αυτή τη στιγμή. Υπήρχε μια περίοδος που οι γυναικείες ομάδες των τμήματων υποδομής, δηλαδή νεάνιδες και κάτω, είχαν πέσει στη Β κατηγορία. Αυτή τη στιγμή οι νεάνιδες έχουν ανέβει στην Α κατηγορία. Κάτι ανάλογο ευελπιστούμε να καταφέρουν και τα τμήματα των νέων γυναικών αλλά και των κορασίδων, στο οποίο συμμετέχω και εγώ. Δεν είναι εύκολο πράγμα, γιατί μερικές φορές τα προαθλήματα της Β' κατηγορίας έχουν καλύτερες ομάδες από ό,τι έχουν της Α' κατηγορία και είναι λίγο δύσκολο να ανέβεις, αλλά ευελπιστούμε ότι κάποιες οι ομάδες αυτές θα τα καταφέρουν να ανέβουν. Όσον αφορά τώρα την γυναική ομάδα, την ομάδα των γυναικών, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι η συγκυρία ευτυχής, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην ομάδα ένα γκρουπ παιχτριών οι οποίες κατά τη γνώμη μου είναι από τις καλύτερες που έχουν περάσει από την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και θα συμμετάσχουν στο Πανευρωπαϊκό το καλοκαίρι, το οποίο για μένα είναι μια πολύ πολύ καλή ευκαιρία για διάκριση για την ομάδα των γυναικών. Όσο αφορά τη δικιά σας ομάδα, θα έχουμε και κορίτσια από την ΚΟ. Κοιτάξτε να δείτε, δύο παιδιά συμμετείχαν στην ομάδα στην προεπιλογή που γινόταν στα τουρνουά αυτά. Ήταν η Φιλοθέη Φραζή από τον ΑΟΔΗ και από την ΑΕΔΗ Καίου, η Στέλλα Ικουζούκα από τον Άσιο Ιπποκράτικο και υπήρχε και ένα κορίτσι από τη Ρόδο, Δανιλάκη, του Γάση Άλισος. Αυτά τα κορίτσια τα βλέπουν συνεχώς οι προπονητές, τα βλέπουμε συνεχώς και αναλόγως πράττουμε. Αυτό που θέλουμε εμείς να βλέπουμε είναι κάθε φορά που έρχονται τα κορίτσια πάνω και να βλέπουν ότι έχουν μια βελτίωση. Και σίγουρα τα κορίτσια από την επαρχία έχουν και μια διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με τα παιδιά του αστικού κέντρου. Κύριε Παπούλη, ο τελευταίος λόγος σε εσάς. Εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλες τις ομάδες της ΚΟ και γενικά στο μπάσκετ του νησιού να βρει τον δρόμο το οποίο του αρμόζει, να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε όλοι μαζί σαν ένα σύνολο στο νησί.
ώστε να παρουσιάζουμε πάντα ό,τι καλύτερο έχουμε σαν νησί και να βρίσκεται κάπου μαζί συγκεντρωμένο, γιατί θεωρώ ότι τόσα χρόνια αδικούνται και οι ομάδες και οι προπονητές με το να μην μπορούν να συνθέσουν σαν ομάδες κάποια πράγματα. Αλλά είμαι σίγουρος ότι σιγά σιγά αυτό μπορεί να διορθωθεί.